Να είστε καλά, καλή συνέχεια κύριε Πασοστήτη, κυρία Τσαλίδη. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Ελάτε κύριε Λοϊζίδη, τώρα ξεφορτώστε. Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχάς, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ακούω υπομονετικά. Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχάς. Υπομονετικά πρέπει Γκρέκο, να ακούτε. Στην Γκρέκο, εδώ, είναι οι συντεχνίες των αστυνομικών που καταθέσα. Είναι οι βουλευτές που καταθέσα. Είναι εμείς που λαλούμε τα προβλήματα της αστυνομίας. Τούτο είναι το πρώτο. Μάλιστα. Το δεύτερο. Διεφθαρμένοι αν υπάρχουν στην αστυνομία, είναι όπως υπάρχουν και στη Βουλή βουλευτές, και δικηγόροι, και πολιτικοί, και δημοσιογράφοι και οι πάντες. Φτάνει να αποδειχθεί και υπάρχουν δύο υπηρεσίες από μέσα και μια εξωτερική να μας ελέγχει. Τρίτον, έχω τα σημειωμένα, θέλω να τα πω γιατί δεν μπορώ, ακούω τόση ώρα πρέπει να τα πω. Μίλησα για τις συναδέλφισσες μου. Δεν υπάρχει ποσοστό στις προσλήψεις. Θα κάνουμε, υπάρχει ισότητα. Για όνομα του Θεού, να ξεχωρίζουμε τις γυναίκες που τους άντρες. Όποιος περάσει τις εξετάσεις και τις καθορισμένες διαδικασίες θα προσληφθεί. Και μάλιστα, όσον αφορά τις προαγωγές για τις γυναίκες συναδέλφισσες, μιλήσαμε για τους κανονισμούς προαγωγής να έρθουν στη Βουλή να αλλάξουν. Γιατί ακόμα υπάρχει εμφάνιση και όσο να προαχθεί. Διούν πόντο για την εμφάνιση. Τι εννοείται. Αν είναι ωραίο το παιδί που να έρθει ο αστυνομικός, αν είναι ωραία η κοπέλα, αν είναι ψηλή. Ένα λεπτό. Τούν το πράγμα, κυρία Αγαπητού. Τούν το πράγμα οι βουλευτές ξέρουν το και είπαμε τους το 7 φορές. Οι κανονισμοί προαγωγής είναι απειρχαιωμένοι. Ναι. Και θα πρέπει να αλλάξουν για να μπορέσουν οι συναδέλφισσες. Βεβαίως. Κάνεις βαθμό για την εμφάνιση από την. Για εμφάνιση. Την εμφάνιση γενικά, Άντζελε. Λέει εμφάνιση. Πάει στον board, θεωρούσε να είμαι 5 αξιωματικοί και βαθμολογούν την εμφάνιση. Πέστε μου, εσείς τώρα τούτο είναι κανονισμός. Και πάμε τους τώρα να φέρουν τους κανονισμούς προαγωγής. Οι συναδέλφισσες δεν προαγωγούνται γιατί όταν γίνεται η αξιολόγηση, κόφκουν περισσότερες συναδέλφισσες πίσω. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και γιατί? Θέλω να τονίσω στον κόσμο ότι οι συναδέλφισσες μου είναι οι καλύτερες ανακρίτριες αυτή τη στιγμή στην αστυνομία. Σας το λέω ότι τα πιο σοβαρά εγκλήματα δεν υπήρχαν γυναίκες αστυνομικοί ανακρίτριες. Δεν θα ξεχνιάζονταν. Τα ποσοστά είπαν οι βουλευτές. Στα ποσοστά προαγωγής, όχι πρόσληψης. Εκεί είναι το πρόβλημα και είναι πάνω στους κανονισμούς προαγωγής. Πάμε στο άλλο θέμα. Είπαμε για την ανικανότητα. Καταρχάς, είχε ένα πρόβλημα με τα ελληνικά μας εχθές στην Επιτροπή Θεσμών. Δεν εννοώ. Κάθε ερώτημα που κάνουν οι βουλευτές μπορούσα να το απαντήσω σε 30 δευτερόλεπτα. Αλλά. Δεν το απαντούσαμε. Δεν μας αφήναν να μιλήσουμε. Μιλήσαμε στο τέλος. Υπάρχει διαδικασία. Όχι, ρωτούσαν την αστυνομία, αλλά δυστυχώς έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας. Θα τα απαντήσω σήμερα σε 5 δευτερόλεπτα. Προς την κυρία Ταλίδου, είπε χτες για το Μεταξά. Να πω ότι έγινε και η έρευνα, αποφάσισε ο Γενικός Εισαγγελέας δεν υπάρχουν ποινικά, αποφάσισε να υπάρχουν πειθαρχικά. Είναι σε πειθαρχική διαδικασία, σε εξέλιξη. Δεν σκεπάζει κανένα το γεγονός γιατί δύο εκ των μελών της Τριμελής Επιτροπής είναι της νομικής υπηρεσίας. Και δικάζονται 15 αστυνομικοί. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα επεισόδια του ΕΑΝΤΑ. Έχω αυτή τη στιγμή να ξαναπαντήσω στην κυρία Ναταλίδου, διότι δεν το ξέρει. Δεν μπορούσαν να το απαντήσουν χτες. Δεν ήξερα γιατί δεν μπορούσαν να το απαντήσουν. Η ηγεσία που ήταν που εκπροσωπούσε τον αρχηγό. Κάμασε κάποιες ερωτήσεις απλές οι άνθρωποι. Είχαμε πρόβλημα με τα ελληνικά μας, επικοινωνίας. Ο κύριος Μαυρομάτης δεν ήξερε. Δεν θέλω να πω ονόματα, κύριε Αγαπητό. Απαντώ στην ερώτηση. Μα ποιος ήταν εκεί χτες? Ήταν 4 ανώτερα αξιωματικοί αστυνομικοί. Συγγνώμη, νόμιζα ένας ήταν. Όχι, υπήρχαν από διάφορα δωμάτια του αρχηγείου. Λοιπόν. Έαντας, έχω 4 αστυνομικούς σε πειθαρχική και 2 σε ποινικών. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή για τον Έαντα. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωρώ στο άλλο, στο οργανόγραμμα. Πόσες φορές τους στείλαμε στην Επιτροπή Νομικών να μπει το θέμα για το οργανόγραμμα της αστυνομίας κάτω, να συζητηθεί. Ποιος να το βάλει? Έχουν οι βουλευτές δικαίωμα να καλέσουν την αστυνομία να συζητήσουν για το οργανόγραμμα. Δεν το έπραξαν. Πάμε στις προσλήψεις. Τους είπαμε χτες, και είπαμε στις Γκρέκο, ότι έχουν τις ψυχομετρικές. Ψυχομετρικές. Μα είναι απλά είναι ελληνικά που μιλούμε. Οι ψυχομετρικές στο εξωτερικό, κύριε Αγαπητού, ξέρετε ποιους τις κάνουν. Κάνουν τους ανώτερους αξιωματικούς του στρατού για να δουν ποιον είναι να βάλουν πάνω στην κορυφή. Και εμείς κάνουμε τις για να πιάμε απλούς αστυνομικούς. Άρα τι έπρεπε να κάνουμε? Όχι ψυχομετρικές. Να τους παίρνουμε για ψυχική υγεία γιατί να δούμε για το όπλο και για τούτα. Όχι τις εξετάσεις. Για όνομα του Θεού. Έβαλαν τις μέσα. Αυτοί δεν σε ψήφισαν. Στη Βουλή. Συμβασιούχους. Όταν τους ελαλούσαμε μην το ψήφισετε στη Βουλή, ψήφισαν το πλειοψηφία των κομμάτων. Και να σας πω και κάτι. Γιατί θέλω να είμαι δικαιός. Από το 1960 που ιδρύθηκε η Πρέπει Δημοκρατία, εν τα κόμματα που ασελγούν πάνω στην αστυνομία. Και φέραν την αστυνομία σήμερα με στα σημεία που είναι. Και προσπαθούμε να επιβιώσουμε, και θέλουμε την Γκρέκο να μας σάσει. Μπορούμε να σάσουμε τον εαυτό μας. Εμείς τα καταθέσαμε τούτα. Αλλά να σας πω κάτι. Δώστε μας, αφήστε μας να πάμε. Τι θέλετε για να δείτε. Όταν λέω του Προεδρικού 10 μέτρα να λάβει. Να φωνάξει πάνω την ηγεσία και την υπουργό να τους πει 10 μέτρα και κάνουμε πράγματα τα οποία απλά είναι επιδερμικά και δεν μπαίνουμε στην ουσία. Η ουσία πια είναι μόνο, κύριε Αγαπητού. Άρα φταίει η ηγεσία της αστυνομίας. Η ουσία φταίει επί δεκαετίες είναι τα προβλήματα κάτω από το χαλί και σήμερα
δεν μπορούν να αντζήσουν πα στα κάρβουνα. Να σου πω γιατί δεν μπορούν γιατί? Να αντζήσουν. Γιατί πρέπει να αλλάξουν κανονισμού προαγωγή. Να κλάψουν πολύ. Να αλλάξουν πειθαρχικού κανονισμού. Ίσως να έχουμε πρόβλημα τζαμε, στην πειθαρχία. Να αλλάξουμε κανονισμού μεταθέσεων. Να μεταθέσουμε τον κομμάτικο μα. Να το βάλουμε στην πρώτη γραμμή. Να οφείλουμε που πίσω. Να σταματήσουν τα τηλέφωνα από τα κόμματα. Αν θέλουμε να βάλουμε το μαχαίρι στο όκαλο, θα βάλουμε κυρία αγαπητού. Τον τα πράγματα. Που την ηγεσία μου εξαρτάται όμω. Όχι. Αν θα εξαρτάται από την πολιτεία. Και από την πολιτεία, κυρία αγαπητού, γιατί δεν μπορώ να ακούω. Εγώ είμαι πολιτικό προϊστάμενο και δεν επεβαίνω στα επιχειρησιακά. Δηλαδή, να επεβαίνει μόνο στι προαγωγέ. Να επεβαίνει μόνο στι μεταθέσει. Είναι κατάλαβα τούτο. Για τα τηλεφωνήματα, λέει. Κυρία αγαπητού. Για τα τηλεφωνήματα που πέφτουν. Κυρία αγαπητού, έτσι να είμαστε επιλεκτικοί στη θέση μα. Είμαστε μπα σε έναν καρέκλα που μα διορίζει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία και ο πολίτη καθένα να δουλέψουμε. Για όνομα του Θεού, η αστυνομία είναι το Α και το Ω τη Κυπριακή Δημοκρατία. Και να προχωρήσω και στο θέμα τη ΑΔΥΠΑ. Γιατί ξαναλώσουν τα πράγματα, είστε καταθέσαμε. Εξέραν τα τόσα χρόνια. Εξέρα γιατί στενή συγγένεια, θα πω πόσο στενή είναι, γιατί αν μάθετε πόσο στενή είναι η συγγένεια. Και επειδή του δεν πρόσωπου, μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω τεκμηρίωση στον αέρα. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Και έχουμε κάτι να διερευνήσουμε. Ναι. Να προσπαθήσω να παίξω ένα ελεφαντέ. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Μάλιστα. Ό,τι υπόγραψε ο συγκεκριμένο και οι υπόλοιποι μέλη τη αρχή διερεύνηση τόσα χρόνια για να πάσει σε ποινικέ και πειθαρχικέ αξιωματική αστυνομική, θα πρέπει να πέσουν. Δεν θα αποδείξουμε κάτι. Θα αποδείξουμε κάτι. Σύγκρουση συμφερόντων. Τούν τα πράγματα, έλα φέρνουν βάρος της απόδειξης. Και όλα κάμε μόι. Να έχουν τη τσίπα να παρατηθούν. Και αν ο πρόεδρος, το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν τους παρατήσει τα πέντε μέλη της ΑΔΥΠΑ, τότε συνενεί στο να τους αφήσει να ξεδοντιάζουν την αστυνομία. Γιατί, να σου το πω, να το καταλάβει ο κόσμος. Τώρα να ανοίξουν πειθαρχική αξιωματικού, κύριε αγαπητού, κόφκουν του την προαγωγή του. Καταλαβαίνετε το. Ναι. Αν ένας αξιωματικός είναι καλός και πάει απέναντι που το οργανωμένο έγκλημα, έχουμε τρόπο να του κόψουμε την ανέλυξη. Να μην πάει υπεύθυνο του ΤΑΕ, να μην πάει υπεύθυνο τη ΣΥΚΑΝ. Αν νομίζαν ότι είμαστε σε άλλον κόσμο, δεν είμαστε σε άλλον κόσμο. Και αν νομίζαν, κυρία αγαπητού, ότι δεν ξέρουμε πολλά, ξέρουμε πάρα πολλά. Και εγώ θα προχωρήσω να βγει παρακάτω. Ξέρετε τι άλλο έκανε να συμβάσει στην ΑΔΥΠΑ τόσα χρόνια. Όσοι είναι μέλη τη ΑΔΥΠΑ, προσέξτε τώρα αυτό που να σα πω για να το καταλαβαίνει ο κόσμο. Σύμφωνα με τον νόμο του, που ψηφίστηκε το 2006, όποιον αξιωματικό ή αστυνομικό διατάξουν τον αρχηγό αστυνομία, λέει ο νόμος του, να το ανοίξει πειθαρχική, δικαιούται, υποχρεωμένο ο αρχηγό να το ανοίξει. Και να του κόψει την προαγωγή του. Αντιλαμβάνεστε να μου γίνεται. Δίνει το δικαίωμα ουσιαστικά. Και έχουν το δικαίωμα να διορίζουν οι ίδιοι, σαν μέλη τη ΑΔΥΠΑ, τον εαυτόν του ω ποινικό ανακριτή. Κυρία αγαπητού, τα πράγματα είναι πολλά σοβαρά. Ναι, αλλά δεν είναι τώρα τούτα. Απλώ ξαναφκένουν στην προστάξη. Όχι, είναι καταλαβαίνετε. Είναι καταλαβαίνετε. Ευκαινή στην τεχνία, ισότητα και λαλίτα. Είναι καταλαβαίνετε να μου γίνεται. Ξέρουν τα ούλοι και πα στην ηγεσία, ξέρουν τα ούλοι και πα στο Υπουργείο, ξέρουν τα ούλοι. Και οι βουλευτέ, αν νομίζουν ότι εκπλήττονται με αυτά που λέμε για σύγκρουση συμφερόντων, έχουμε πολλά να του πούμε. Έχουμε πολλά να του πούμε. Να του τα πείτε και να τα ξέρουν. Όχι, τα λέμε, απλά έχουμε πρόβλημα στην ελληνική γλώσσα, σαν επαναλαμβάνω. Μέσα σε 5 λεπτά εδώ απάντησα 4 ερωτήματα τη κυρία Ταλίδου. Μάλιστα. Απάντησα 4 ερωτήματα του κ. Παρασουρτήτη. Εχθέ είμαστε 2 ώρε στη Βουλή. Και δεν απαντήθηκε τίποτα. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Έχουμε πρόβλημα με ελληνική γλώσσα. Για όνομα του Θεού, απλά πράγματα. Ερωτούσαν οι άνθρωποι για τι πειθαρχικέ. Και δεν μπορούσαμε να του εξηγήσουμε ποιε είναι οι πειθαρχικέ διαδικασίε. Και τούτο που είπε η κυρία Ταλίδου δεν συμβαίνει. Δεν έχει καμιά περίπτωση να δικαστεί κάποιος για πειθαρχικό και να μην πάει ποινικό να μάνε το ίδιο αδίκημα. Αλλά έχει κάποιες νομολογίες, έχει κάποια πράγματα μέσα σε 40 λεπτά εξηγούνται. Εν κατακλείδη, γιατί σας βλέπω ότι βιάζεστε, αλλά... Όχι εγώ, ο χρόνος. Ναι, θέλω να το πω, και να είμαι ξεκάθαρος. Εμείς σας συντεχνία ισότητα δεν φοβόμαστε να λέμε την αλήθεια και το ξέρει και ο πρόεδρος και το ξέρει και ο αρχηγός και το ξέρει και η υπουργός. Ιδού η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Θέλουν να σάσουν την αστυνομία και να κρατήσουν τι καρέκλε του, τι οποίε η ισότητα του εστήριξε την περασμένη εβδομάδα. Ιδού η Ρόδος, ιδού το πείδημα. Αλλιώ, να αλλάσουμε αρχηγού και υπουργού όπω τα πουκάμισα, κύριε αγαπητέ. Αλλιώ φεύγει η Ρόδος. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν.